Η οδήγηση είναι γένους θηλυκού και στο Λονδίνο, κάτι που αποδεικνύει η Νίκη Βουτυράκη, η οποία λόγω της κρίσης έφυγε από τον τόπο της, το Παλέ Καστροσιτίας, και πλέον ζει και εργάζεται στη Μεγάλη Βρετανία. Τι δουλειά κάνει? Είναι οδηγός λεωφορείου και μάλιστα έχει καταφέρει να πάρει πιστοποίηση για διόροφο λεωφορείο στην Αγγλία. Καλεσμένη στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, μίλησε για τη ζωή μακριά από την πατρίδα της, ιδιαίτερα στην εποχή του κορονοϊού. Πάνω στη δουλειά μου έχουμε πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα και έξω από τα λεωφορεία και ο κόσμος όσο γίνεται και τα σχετικά, νιώθουμε ασφαλείς. Τώρα όσον κυκλοφορούν έξω ο κόσμος, αν διαπιστώσετε, ο μισός κόσμος φοράει μάσκα και τηρεί τα μέτρα προστασίας, οι άλλοι μισοί δυστυχώς δεν τα τηρούν. Οι Άγγλοι είναι θερμόαιμοι στην οδήγηση. Στη Μεγάλη Βρετανία γίνονται τόσα τροχαία όσα και στην Κρήτη. Μόνο η Νίκη Βουτυράκη θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, έχοντας διανύσει χιλιόμετρα στο τιμόνι και στα δύο μέρη. Θα μπορούσα να σας πω ότι εδώ πέρα στην Αγγλία έχουν πιο πολλά τροχαία ατυχήματα, γιατί η ρυθμή της ζωής εδώ πέρα είναι πολύ γρήγορη. Ο κόσμος βιάζεται να πάει στη δουλειά του, να κάνει τη δουλειά του, με αποτέλεσμα να είναι κάπως λίγο απρόθεκτο. Χαμογελαστή και ετοιμόλογη σε κάθε ερώτηση, η κριτική οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο τονίζει πως οι Άγγλοι αγαπούν τους Έλληνες και από την πρώτη στιγμή ένιωσε τη στήριξή τους.